σε πιο ανοιχτό χρυσό, το golden ας πούμε. Το οποίο πώς γράφει αυτό? Γράφει σαν χρυσή γυαλάδα. Αυτό το βάζεις και στο σώμα, στο σώμα ντεκολτέ, γιατί είχα δει μια μέρα τη ζέτα και εδώ το ντεκολτέ της μου φαινόταν πολύ και το πιο έτσι... σκούρο, το μπρονζέ ας πούμε. Γράφει πιο σκούρο, το οποίο μπορεί να το βάζεις και σαν ρούζ. Δηλαδή, θα σου δείξω τώρα αμέσως, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το χρυσό με ένα φαρδί πινέλο, να περάσουμε στο πρόσωπο για να δώσει αυτό το, την όμορφη γυαλάδα που θα δείξει το δέρμα πιο ελαστικό, σαν να έχει βάλει πολύ ωραία υδατική και πολύ ωραίο, έχει πληθεί και είναι ενυδατωμένο το δέρμα σου. Αυτό θα δώσει αυτή η πούδρα και θα το χρυσίσει και λίγο. Το περνάμε σε όλο το πρόσωπο, μπορούμε να το περάσουμε στο σώμα, στα κόκαλά μας εδώ για να τα δείξουμε. Κοίταξε πόσο ωραία η γυαλάδα κάνει. Στους ώμους μας, βλέπεις. Mm-hmm. Αμέσως γίνεται, κοίταξε, παίρνει μια γυαλάδα ηλιοκαμένη. Οπότε μπορούμε αυτό, ένα βασικό προϊόν το καλοκαίρι, το περνάμε παντού και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το σκουρότερο, το πιο μπρονζέ, την πιο μπρονζέ τερακότα, να τη χρησιμοποιήσουμε σαν ρούζ. Να σκουρίνουμε λίγο τις γωνίες μας, τα ζυγωματικά, να κάνουμε περίγραμμα γύρω από το πρόσωπο. Να κάνουμε λίγο πιο ηλιοκαμένη τη μύτη μας. Σαν έχουμε κάνει καμιά ώρα ηλιοθεραπεία παραπάνω. Βλέπεις αμέσως το δέρμα, ζεστάθηκε. Έχεις δίκιο. Και είναι πιο υγιές, πιο ωραίο. Έχεις δίκιο. Τώρα, στα μάτια. Είπαμε και την περασμένη φορά που χρησιμοποιήσουμε πολύ χρώμα. Mm-hmm. Κίτρινα, πράσινα, καφέ, μπέζ, ροζ, σωμόν, όλα τα χρώματα παίζουν και το καλοκαίρι. Mm-hmm. Το βράδυ φυσικά μπορούμε να το βαρύνουμε λίγο. Μπορούμε να βάλουμε ένα ωραίο μοβ, όπως αυτό που είχα βάλει στη ζέτα. Μα αυτό φαίνεται ανοιχτόχρωμο όμως. Στη ζέτα φαίνονταν σκούρο. Γιατί έχει συνδυαστεί με μαύρο. Ah. Τη βαθμίδα την κανονίζουμε εμείς. Πόσο σκούρο θέλουμε. Δηλαδή η βάση είναι μία. Η σκιά είναι μοβ. Από εκεί πέρα τη βαραίνουμε με το μαύρο, αν θέλουμε να την κάνουμε πιο δυνατή. Λοιπόν, πρώτα, πριν βάλουμε το σκούρο, θα απλώσουμε ένα πιο ανοιχτό ροζ μοβ, βιολέ δηλαδή, σε όλο το καπάκι. Σε όλο το κινητό βλέφαρο που λέμε κάθε φορά, για να καταλάβουν οι φίλες μας που μας βλέπουν. Έτσι δημιουργούμε μια ομοιογένεια στη βάση στο μάτι για να μπορέσουμε να την κρατάρουμε τις πιο σκούρες μοβ και τις μαύρες, ανάλογα πόσο θέλουμε να το σκουρίνουμε. Θα περάσω και από εδώ λίγο. Έχουμε περάσει λοιπόν το πρώτο χέρι αυτή την ανοιχτόχρωμη σκιά, για να μας δώσει αυτό το φως που θέλουμε. Και... ωραίο είναι αυτή. Για να την ξαναδώ. Ποια ήτανε? Είναι από τις τριπλές. Αυτή η σωμόνη. Αυτή. Η ροζ μου, βιολέ, αυτή ας εδώ. Πούμε. Ναι. Μάλιστα. Γράφει καλύτερα από ό,τι όταν τη βλέπεις στο κουτάκι. Ακριβώς. Βλέπεις τι ώρα φωτεινή που είναι. Πολύ, 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 πολύ φωτεινή και πολύ ζεστή. Λοιπόν, παίρνουμε μία μοβ σκούρα βιολέ και κάνουμε το βάθος. Πολύ βασικό, είπαμε πάντα. Για την έκφρασή μας. Το τόξο που είναι κάτω ακριβώς από το φρύδι. Και τη γωνίτσα στην άκρη για να ανεβάσουμε λίγο το βλέμμα. Με ένα φαρδί πινέλο θα το τεκρατάρω. Και θα το μαλακώσω, δηλαδή. Δεν το αφήνω να είναι πολύ σκληρό. Το μαλακώνω αρκετά, όπως βλέπεις. Το τραβάω και λίγο προς τα έξω. Να το κάνω λίγο πιο σκιστό το μάτι. Να το κάνω, παιδιά, το γιατί κάνω. Είναι ωραία τα σκιστά τα μάτια. Βέβαια. Μαλακώνω και από εδώ. Και το τραβάω και λίγο έξω.
Εδώ τώρα. Λοιπόν, αυτό δεν είναι το μοβ, το μοβ που εγώ φανταζόμουν, αυτό το μοβ, το μοβ. Όχι. Είναι, δεν ξέρω τι είναι, είναι κάτι άλλο που είναι πολύ γλυκό, πολύ ζεστό κι αυτό. Μπορούμε να περάσουμε λοιπόν από το ίδιο μοβ και κάτω, στην κάτω πλευρά των βλεφαρίδων. Θα μας δώσει πολύ ωραία διαφάνεια στα μάτια. Θα τα γράψει πολύ ωραία, ειδικά τα γλυκτόχρωμα μάτια. Το μοβ τα απογειώνει. Βλέπεις, το απλώνω αρκετά. Χωρίς να κάνει γραμμές, έτσι. Και το ενώνω με τη γωνία πίσω. Κοίταξε το τι ωραία που δείχνει. Τώρα, αυτή είναι η βάση, έτσι. Αν θέλουμε τώρα να το σκουρίνουμε, θα το σκουρίνουμε με μολύβι και με μαύρη σκιά. Όσο πιο πολύ μολύβι και μαύρη σκιά βάλουμε, τόσο πιο σμόκι μαύρο θα γίνει. Απλά θα έχει αυτή την απόχρωση τη λίγο μου. Δηλαδή θα χρησιμοποιήσω ένα μολυβάκι. Ωραίο είναι. Θα σου γράψω λίγο την γωνία του βλεφάρου. Για να το σβήσω κιόλας και να δείξω στις φίλες που το βλέπουν πώς μπορείς να κάνεις τη γωνία αυτή χωρίς πολλές μαύρες σκιές. Λίγο με το μολυβάκι. Κάνουμε την ανόρθωση του βλέπω στο βλέμμα. Βλέπεις. Και από εδώ το ίδιο. Έχω γράψει μόνο τις γωνίες, όπως βλέπεις. Ναι. Δίνω λίγο λίγματα από τη μάσκαρα. Με ένα πινελάκι θα το σβήσω. Και με μαύρο μπορούμε. Και με μοβ μπορούμε, έτσι. Ανάλογα πόσο έντονο το θέλουμε. Το μαλακώνω δηλαδή απλά λίγο τη γραμμή, να φαίνεται μαγικό το μάτι, να μην καταλαβαίνει ο άλλος τι έχει κάνει. Δεν έχουμε γραμμές. Βλέπεις. Βλέπω. Το ίδιο και από εδώ. Καλά το σκέφτονται. Σκουραίνω λίγο και τη ρίζα των βλεφαρίδων για να βάλω μετά και λίγο μολυβάκι μέσα. Αυτό να το κάνω ακόμα.